Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη. Μαζί μας σήμερα και ο Γιάννης, ο Τάρα μας, γνωστός σε όλο το Πανελλήνιο νομίζω. Ελπίζω να ακουγόμαστε καλά, ο ήχος να είναι εντάξει. Μπορείτε να μου το γράψετε αυτό στο chat. Δεν ξέρω αν ακούγεται και ο Γιάννης καλά. Γιάννη. 1, 2, 3. Γεια σου Σπύρο. Καλή επιτυχία στην αρχή αυτή. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα παίξουμε σήμερα δύο τραπεζάκια Zoom, 50 no limit. Ο Γιάννης επίσης είναι live cast player για όποιον δεν το γνωρίζει. Παίζει live cast play κυρίως. Παίζει και MTT όμως. Και εξασκείται και παίζει και online 6max Zoom και cast games. Πιο πολύ για εκπαίδευση και εξάσκηση. Λοιπόν, ο Σκάλ λέει ότι έχει super ήχο, αλλά ότι εσύ Γιάννη δεν ακούγεσαι καλά. Λίγο χαμηλά ο Τάρα μας λέει. Ωραία. Αν μπορείς λίγο Γιάννη να ανοίξεις τη φωνή σου. Το δυνάμωσα λίγο. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει. Ωραία. Λίγο πιο... Ναι, θα μας πούνε τώρα αν είναι όλα εντάξει. Έχω αριστερή οθόνη. Ναι, έχεις δύο οθόνες τώρα. Στη μία θα βλέπεις το παιχνίδι. Πολύ χαμηλά ο ήχο, πολύ χαμηλό ήχο δεν ακούγεται. Ωραία, θα ανεβάσουμε από εδώ. Μάλλον θα γυρίσω κι εγώ από αυτή την οθόνη. Να βλέπω τα τραπέζια σου και εσένα. Ναι. Τώρα ανέβασα και τον ήχο σου. Ελπίζω να ακούγεσαι καλύτερα τώρα. Δεν θα βάλω μουσική τώρα για να μην τον μπερδέψει καθόλου. Θα είμαστε χωρίς μουσική. Όσο θα είναι ο Γιάννης μαζί μας, ο οποίος θα παραμείνει σίγουρα μια ώρα μαζί μας. Να σχολιάσει το παιχνίδι το δικό μου στο Zoom Cast Game. Τώρα ακούγεται καλά λέει ο Σκάλ, ωραία. Οπότε είσαι μια χαρά. Σ' ανεβάσω ναι, πια. Το δυνάμωσα, αλλά είναι. Ναι, το δυνάμωσα κι εγώ, το δυνάμωσα κι εγώ. Οπότε νομίζω είμαστε εντάξει, αν είμαστε εντάξει. Ωραία, και ο Βαγγέλας λέει πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις Γιάννη εσύ το chat. Ναι, το βλέπω. Τα έφερα όλα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Για πες μας λίγο Γιάννη για σένα πριν ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Τι παίζεις τώρα? Αν και εμένα μου τα είπες. Το Natural έπαιζα χθες. Έχω γραφτεί εδώ και λίγες μέρες. Παίζω το 6max, 2-3 τραπέζια. Για εκπαίδευση πιο πολύ. Μ' αρέσει η πρόκληση. Προσπαθώ να κερδίσω το παιχνίδι ακόμα. Συνέχεια αλλάζω τις στρατηγικές. Και μελετάω το παιχνίδι συνέχεια. Εδώ είναι και το γυμναστήριό μου, είναι και οι οθόνες μου, επομένως όταν θα κάνω την αερόβιο μία ώρα θα δω εκπαιδευτικά βίντεο, γιατί τώρα να κάτσεις τώρα στην καρέκλα να δεις μία ώρα, μία μισή βίντεο ή να ακούσεις τους μεγάλους παίχτες, ακούν ποιο είναι το όνομά τους, το έλεγα προχθές Ασασινάτο. Ο Ασασινάτο ας πούμε, λέγεται, κάπου το σημείωσα το... Fitzgerald. Μπράβο, Αλεξάνδρ Φιτσιέδα, ο Τζόναθεν Λίτλ. Μ' αρέσουν πολύ, τα βλέπω και έτσι προσπαθώ συνέχεια να βελτιώνω τις στρατηγικές μου και είμαι χαρούμενος ότι μετά από πολλά χρόνια βλέπω ότι βγάζω θετικό πρόσημο στο 6MAX. Προτιμώ το αυτό το site που σου είπα, το Natural 8, ναι. Το Natural, γιατί δεν έχει, δεν έχει poker tracker και έτσι θεωρώ ότι έχουν λιγότερο edge οι παίχτες που ξέρουν καλύτερα από μένα τα frequencies στο flop, στο turn κλπ. Αν και εγώ έχω poker tracker στο PokerStars, αλλά εγώ θα δω μέχρι το C-bet, το continuation bet, το fold set 3 bet. Λίγα στοιχεία, δεν θα μπορώ να δω το turn και το second barrel, δηλαδή ενώ οι νεότεροι από μένα παίχτες και οι καλύτεροι παίχτες θα τα δουν όλα όπως... Και εσύ βλέπω έχεις πάρα πολλά στοιχεία και καλά κάνεις. Ναι. Το natural λοιπόν δεν υπάρχουν αυτά, επομένως θεωρώ ότι οι πιθανότητες μου είναι... Αν και παίζω και όπως είπες MTT, χθες έπαιξα την πρόκριση για το 5000, δεν τα κατάφερα παρά λίγο να περάσω. Παίζω δηλαδή και tournaments. Ωραία. Live cast game παίζεις τώρα Γιάννη? Live cast game παίζω, πάω 2 τετραήμερα το μήνα στο Μονφανέ ή στο Λουτράκι
και από 5 blinds έχω φτάσει να βγάζω 7 και 8 blinds την ώρα. Έχω παίξει πάνω από 8.000 ώρες. Εκεί πάω αρκετά, ανεβαίνω αρκετά. Το να βγάζεις 8 blinds την ώρα είναι πάρα πολύ καλά για μένα. Ναι, είναι καλά. Παίξω ένα 2 ή 2-5, σχεδόν το ίδιο μου βγαίνει. Και έτσι παίζω και cash games, ναι. Zoom στην Poker Stars έχεις παίξει? Έχω παίξει, δεν τα έχω καταφέρει εκεί. Τώρα που θεωρώ ότι έχω λίγο ανέβει, δεν ξέρω, αλλά δεν μπόρεσα να κάνω, να βγω plus στο Zoom. Ναι. Με τις στρατηγικές που είχα. Τώρα το 3-bet, το 4-bet, τα δουλεύω πιο πολύ και μπορεί να, αλλά και για τους λόγους που σου είπα, το σταμάτησα. Δεν έβγαινα ούτε break even. Α. Ναι. Θα δούμε σήμερα τις διαφορές. Λογικά θα υπάρχουν διαφορές τώρα από το live cast game με το Zoom, τεράστιες ούτως ή άλλως. Οπότε θα λες και εσύ τα όψεις τώρα, οπότε θα έχουμε διαφορές εκεί νομίζω. Ναι, ναι, μα θα συγκρίνουμε πράγματα και σίγουρα είναι πιο aggressive το Zoom. Έχει πολύ μεγαλύτερη πείρα σε αυτό. Να πούμε ένα καλησπέρα στον Nemesis, στον Cosmas Diver, στον Βαγγέλα, στον Skalgiar, στον Θωμά, στον Serial Kill, στον TSQ, στον φίλο μου τον TS Leech, στον Ταβού, στον Captain PKRX. Ευχαριστώ παιδιά. Γιάννη, θες να ξεκινήσουμε? It's up to you. Ωραία, πάμε. Ναι. Για πάμε να δούμε. Οπότε εσύ μπορείς να βλέπεις και το chat, ωστόσο, άμα θέλουν τα παιδιά να ρωτήσουν κάτι, οτιδήποτε. Ο Γιάννης... 4 τραπέζια. Καλή επιτυχία. Λοιπόν. Δεν βάζω μουσική τώρα, γιατί αν βάλω μουσική θα ακούγεται πάνω από τον Γιάννη. Θα χαμηλώσω λίγο και την Stars, νομίζω όμως θα είναι καλά. Λοιπόν. Έχω αλλάξει και εγώ το παιχνίδι μου αρκετά στο Zoom. Επίσης έκανα ένα πολύ μεγάλο break. Εγώ 1,5 χρόνο δεν έπαιζα καθόλου. Είχα σταματήσει, δεν έπαιξα πάσα. Τώρα επέστρεψα πάλι. Καλησπέρα στον Ταβού. Αγαπάμε κύριο Τζον, λέει ο Ταβού. Ο Ταβουλάρης είναι, ο Γιώργος. Ναι, τον γνωρίζω, ευχαριστώ. Καλησπέρα και στον Greek Grinding, τον Κογκίτο. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, τα διάρκεια εδώ θα πάμε πάσο. Εδώ θα βγάλουμε κι άλλο ένα bet. 4 τραπέζια. Έχω δυσκολία και να τα δω. Δύο τραπέζια παίζω, δύο. Εδώ βγάζει dog. Να πω επίσης ότι δεν έχω βάλει ακόμα τα labels στο chat για να μπορείτε να βλέπετε. Θα πω έτσι ένα γρήγορο. Η μπλε, όσους έχουμε μπλε, είναι regs. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλή. Απλά ότι regularουν, ότι παίζουν συχνά, έτσι. Η πράσινη είναι recreational. Αυτά έτσι για τα βασικά, γιατί θα βλέπετε πολλούς μπλε και πολλούς πράσινους. Εδώ θα κάνουμε 3-bet με τις ντάμες από small blind. Πάσω 4-3. Αυτός δείχνει καλά stats, ας πούμε. 23-19 παίζει. Stats regular παίχτη. Τώρα χωρίς μουσική, δεν ξέρω αν θα βάλω λίγο μουσική. Θα το δοκιμάσω λίγο να βάλω. Να δω πώς θα ακούγεται. Κατέβασα την αριστερή οθόνη, θα βλέπω μόνο από δεξιά, δεν νομίζω το ίδιο πράγμα. Ναι. Απλά δεν θα βλέπεις το chat νομίζω. Το βλέπω, τα βλέπω. Α, οκ. Άσο ντάμα off, θα ανοίξουμε UTG. Ευχαριστώ κυνηγός για το follow, καλώς ήρθες στο κανάλι. Λοιπόν, επίσης οι πορτοκαλί είναι neat παίχτες. Αρκετά σφιχτοί παίχτες. Και όπως είπαμε οι πράσινοι εδώ που βλέπετε είναι recreational. Άσο 6 σούτι θα ανοίξω. Και η μπλε είναι regular. Ας πούμε αυτός εδώ. Έχω αρκετές πάσεις μαζί του. Βάλε 9 πάμε πάσο. Θα κάνουμε ένα check εδώ με δεύτερη επαφή στα 3 άτομα. 3 way. Ευχαριστώ Ντιμή. Δεκάρια από small θα κάνουμε 3-bet. Εδώ αφού έχουμε πάρει ξανά check up το... Θα βγάλουμε ένα bet δυνατό. Καλησπέρα κυνηγός, καλησπέρα. Θα πάμε ένα σύμπετ εδώ εν τρίτο. Ρίγα 2 από τον button θα πετάξουμε.
Παίρνουμε call από τον Nice Skiv. Μπορούμε να πάμε ένα bet ακόμα. Δύο τρίτα. Γιατί μπορεί να μας έχει κολλάρει εδώ πέρα με 7, 8. Ο Ρίγας είναι καλή κάρτα, η αλήθεια είναι, γιατί είναι δικιά μας κάρτα. Νομίζω Ρίγα ντάμα μπορεί να έχει εδώ. Βαλέδες, άσο ντάμα κυρίως. Οπότε πάμε να τον μπλουφάρουμε εδώ με τον Ρίγα που βγήκε στο river. Θα είναι πολύ το δύσκολο το call του με άσο ντάμα εδώ. Μ' άρεσε το σκεπτικό σου εκεί, δεν θα το έκανα αυτό, μπράβο. Ναι. 5-6 σου θα ανοίξουμε εδώ. Άσο ντάμα, έχει βρίσκει call εν τέλει. Οκ. Μπορούμε να βγάλουμε ένα σύμπετ εδώ εν τρίτο. Ευχαριστώ Out of Space. Ευχαριστώ και στον Γιώργο Σπανιονάρα. Ευχαριστώ Ντίμι. Πάσω το 7-2. Πάσω το βαλέξ εδώ από το small. Πάσω και εδώ. Το Riga 2 shooter στο button το πέταξες. Στα ranges είναι και αυτό race. Κάποιες φορές το ανοίγω, ναι. Ναι. Το άσο βαλέξ ότι θα το ανοίξουμε εδώ. Από middle position. Σίγουρα ναι. Καλό στο Σάκη, καιρό είχε να μπει να τρολάρει. Έχουμε πάρει δύο κόλλο εδώ στο άσο ντάμα 9. Μπορούμε να κάνουμε και check, αλλά μιας και έχουμε ένα rake από πίσω μας, θα προτιμήσω να κάνω ένα c-bet. Call το big blind. Το big blind μπορεί να έχει εδώ πέρα κάτι σε ντάμα βαλέ, βαλέ 10, άσο 10, άσο 6, κάποιο άσο μικρό. Οπότε πάμε να πάρουμε βάλει από το βαλέ 10 κυρίως ή από κάποιο άσο X που κερδίζουμε. Εδώ μας κάνει race στο 5 τώρα. Μπορεί να έχει άσο και άσο 5 εδώ. Και από ό,τι βλέπω εδώ race σε continuation 5 έχει 0%. Δεν έχουμε πολλές πάσεις βέβαια, θα το πετάξω εδώ. Και το Riga βαλέ θα το πετάξουμε εδώ. Συμφωνώ σε φανταστείτε. Ναι. Δεν ξέρω πώς φαίνεται μέχρι στιγμής, Γιάννη. Καμία σχέση με το 9 Max το live. 8-10. Όχι, όλα φυσιολογικά. Ο φίλος μας ο Ασασινάτο λέει εκεί πρέπει να πας για value. Πολύ σωστά πήγε για value. Έκανε race. Συμφωνώ με την κίνηση. Να ναι. Το πετάξει. Εδώ στο S7-2 Rainbow θα βγάλουμε ένα C-bet το 1-3. Έχουμε ανοίξει UTG. Παίρνουμε την gutshot εδώ. Θα τον κάνουμε να πετάξει κάποιο εφτάρι εδώ. Οπότε θα πάμε με ένα overbet. Δεκατέσσερα πάσο. Βλέπω και το chat εγώ παράλληλα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Το βλέπω αλλά δεν παρακολουθώ. Ευχαριστώ, ναι. Καλώς τον Σβαρνιά, ήρθε και ο Σβαρνιάς στην παρέα. 5 θα πάμε πάσο εδώ, 3-2 πάσο. Εξάρια fold, έτσι, στα blind. Στο small, ναι. Ναι, το έβλεπα πάλι σήμερα σε βίντεο και το έλεγε για σωστή κίνηση. Ναι. Fold 3-bet. Εφτάρια, ναι, εφτάρια plus κάνω 3-bet εγώ συνήθως. Τα δεάρια εδώ θα τα ανοίξουμε από τον button. Θα βγάλουμε ένα σύμπετ εδώ. Αυτός είναι πολύ σφιχτός παίχτης, όπως είπαμε, πορτοκαλί. 1-3 στο ρίγο 8-6. Πολύ μαρέ. Πάσο εδώ. 8-2 πάσο. Βάλε 2, είμαστε πάσο. Κάνω. Πάσο το 9-10. Πάσο το 8. Εμένα μου μείνει η πάσα εκεί με το Riga στο river που έβαλες πολύ μεγάλο bet. Το range πως το διάβασες έτσι. Που λανθασμένα σε κάνει call με την τάμα εκεί. Ναι. Εκείνο δεν το έλυσα. Αλλά το εξήγησες γιατί το έκανες. Ναι, ο Ρίγας είναι δικιά μας κάρτα. Το Riga ντάμα μόνο εκεί θα μας κολλάρει. Το 5-6 σούτ θα το πάμε πάσο εδώ. 6-7 σούτ, 7-8 σούτ θα έκανα 3-bet εδώ. Άσο 4 πάσο. Το Riga 8 σούτ θα ανοίξουμε αν έρθει πάσα σε εμάς. Εδώ βλέπουμε έναν recreational.
Όχι, πάσο. Άσο 10 σούτ από middle position θα ανοίξουμε. Σπύρο, το 7-8 θα το έκανες, αλλά όχι το 5-6, έτσι. Ναι, από 6-7 σούτ και πάνω θα το έκανα 3-bet, ναι. Βαλέντα, άμα θα πάμε πάσο εδώ που ανοίγει το UTG. Εδώ στο σφιχτό παίχτη θα πάμε για value. Πολύ πιθανό να έχει κάποιο άσο στο χέρι του, κάποιο ντάμα ρίγα που μπορεί να μας κάνει call. Ντάμα 10 θα κάνουμε εδώ defend από big blind. Και θα πάμε check call εδώ. Μπορούμε στον σφιχτό να κάνουμε και check raise, αλλά προτιμώ αυτή τη στιγμή το check call. Είναι λίγο mixed, άλλες φορές raise. Ερώτηση προς τον John, λέει ο Mako Destroyer. Το τελικό τραπέζι στο APT στην Ελλάδα πώς τον επηρέασε προς το παιχνίδι του και, και την προσέγγιση του στο πόκερ. Πάμε εδώ να πάρουμε value. Δεν ξέρω αν την κατάλαβες ή αν τη βλέπεις την ερώτηση, Γιάννη. Ναι, ναι. Το τελικό τραπέζι στην Ελλάδα πώς τον επηρέασε προς το παιχνίδι και την προσέγγιση του στο πόκερ. Σίγουρα με έκανε καλύτερο παίχτη, γιατί νόμιζα ότι ήξερα κάποια πράγματα και ασχολήθηκα χωρίς να ξέρω όσα έπρεπε και έχασα κάποια λεφτά στο Poker Stars μετά, μέχρι να καταλάβω πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, κάτι φορές με μια επιτυχία ενθουσιάζεσαι ή νομίζεις πως ξέρεις κάποια πράγματα που παίρνει χρόνο να καταλάβεις ότι δεν τα ξέρεις. Ναι. Με βοήθησε να μάθω αργότερα πράγματα. Δεν γνώριζα ούτε τα μισά από αυτά που γνωρίζω τότε στο EPT. Έπαιξα πολύ επιθετικά και αυτό είναι θετικό, αλλά πρέπει να ξέρεις γιατί παίζεις επιθετικά και πάρα πολλά άλλα πράγματα που θα πούμε ενδεχομένως, τα οποία δεν τα γνώριζα τότε. Ναι, νομίζω το πόκερ είναι ένα παιχνίδι που όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερα μαθαίνεις. Εδώ θα κάνουμε check fold, κάναμε ένα c-bet. Εδώ το ψάρι μας κάνει raise τώρα στο Riga 3-2. Έχει κάνει call από big blind στο open. Μπορεί να έχει τριάρια διάρια, μπορεί φυσικά να έχει όμως και Riga 3, Riga 2, μπορεί να έχει και οποιαδήποτε Riga X. Θα κάνουμε ένα call, παρόλο που έχουμε από πίσω μας ένα reg, ο οποίος εδώ μπορεί να έχει κολλάρει με κάποιο άσο 5, άσο 4. Άσο 9 θα ανοίξουμε εδώ. Κάνει call, ο άσος και το 4-5 τώρα υπάρχει. Όλα λέει, εδώ πρέπει να σκίσουμε τώρα. Δεν έκανε call ο reg. Πάμε με τρίτο εδώ. Διακινδυσμένο εκεί πέρα το call, αλλά σίγουρα είχε το λόγο σου. Ναι. Στον Dama Riga λες. Ναι, ναι. Ναι, επειδή είναι recreational και ο recreational μπορεί να κάνει race και με κάποιο Riga 10, ας πούμε. Τα κάνουν αυτά εδώ, δεν είναι... Το χρώμα αυτό που έχεις στο Queen Queen Ace, τι αυτό δείχνει, recreational player, έτσι. Στον, όχι, το μπλε είναι reg. Το μπλε χρώμα. Αυτός που στα γύρισε. Όχι, τώρα είναι άλλο τραπέζι, άλλη πάσα. Πριν ήταν πράσινος, η πράσινη είναι recreational. Η πράσινη recreational, η reg μπλε. Εδώ τα διάρκεια, αν δεν ανοίξει αυτός, τώρα πάμε πάσο. Dama 7 UTG πάσο. Δύο τραπέζια έχουμε. Ναι, ναι. Τα προτιμώ. Εδώ έχουμε ένα με 15 δολάρια που κόβει βόλτες. Είναι γρήγορο το zoom και γι' αυτό, ναι. Ναι. Ευχαριστώ τον Καλαροτάκο για το follow. Δεν σας προλαβαίνω όλους. Το 16 πάσο. Κύριε Τζον, λέει, κράτα σημειώσεις να τα θυμάσαι. Δεν χρειάζεται να κρατάω σημειώσεις. Βλέπω εκπαιδευτικά βίντεο συνέχεια εγώ. Καλαρούτσι. Ρίγα 8 πάσο εδώ. Το 6-7 θα το ανοίξουμε. Από το small blind κάνω 3 επί. Το Ρίγα 10 εδώ θα πετάξω. Κάποιες φορές το ανοίγω, μίξ και αυτό. Το άσο 10 UTG θα το ανοίξουμε και το 7-8 εδώ από button. Ρίγα 10 hijack ήταν, έτσι. Ναι. Πάσω εδώ. Τα πινακάκια μου το έχουνε fold. Ρίγα βαλέ ανοίγει. Ναι. Για 9 max.
Αλλά μάλλον, ναι. Για να... Εδώ είναι αλλιώς τα πράγματα. Εδώ κάποιες φορές ανοίγω εγώ, κάποιες φορές δεν ανοίγω. Τεσσάρια γιατί θα ανοίξουμε. Τα δεκάρια μας εναντίον του ρεκ θα κάνουμε 3-bet. Σετάραμε εδώ. Υπάρχει φλάζ εδώ κάτω, υπάρχει και ο άσος. Θα πάμε να πάρουμε value εδώ. Έχουμε πάρει 2 call. Call lay on neck my nut. Πολύ πιθανό να έχει κάποιο άσο 10 εδώ. Καθόλου απίθανο. Και flush draw μπορεί να έχει. Οπότε και κάποιο βαλεντάμα καρό ίσως εδώ. Κάνουμε ένα δυνατό bet στο turn. Γιατί το turn και γενικά το board είναι πολύ διακινδυνευμένο. Call lay. Κάνει ο ρίγας. Ο Ρίγας θα τον φοβήσει, η αλήθεια είναι, αλλά θα πάμε να πάρουμε εδώ. Ναι, φλάζο είχε μάλλον, οπότε πήραμε όλο το value στο 10. Ωραία πάσα. Βεσίνιο με τον Μεταλούδα, αν έκανα stream παλιά, μαζί εννοείς, όχι μαζί δεν νομίζω να είχαμε κάνει με τον Μεταλούδα, αλλά... Γνωριζόμαστε με τον Μεταλούδα, είμαστε φίλοι. Δεν θυμάμαι αν είχαμε κάνει μαζί με τον Μεταλούδα. Το Ρίγα 3 θα το κάνω defend εδώ εναντίον του Ρέγκ. Τον τάμα βάλει από το small πάσο. Πάσο και εδώ. Καλό στον Ισίδωρο. Καλώς ήρθες Ισίδωρε. Το Ρίγα 3 το ξέρεις εκεί ότι μπορείς και 3-bet. Μπορώ, ναι, μπορώ και 3-bet, ναι. Πάσο το 8-10 shoot εδώ. Προτιμώ να κάνω τα shoot it, δηλαδή ρίγα 3 shoot it, ρίγα 4 shoot it. Προτιμώ να κάνω αυτά 3-bet. Σίγουρα το shoot it έχει περισσότερο. Ναι. Ας το shoot it θα ανοίξω εδώ για την G. Καλησπέρα και στον Δεσπότη, στον Toys, στον Λάζλο 85. Ρωτάει αν είναι ο Τζον αυτός. Ο Τζον είναι, ο Τζον είναι, δεν έχω βάλει μάσκα σε άλλον. Λοιπόν, μπορούμε να βγάλουμε ένα σύμπετ εδώ, μπορούμε να κάνουμε και τσέκ εδώ. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε εδώ, εναντίον. Κάνουμε ένα defend εδώ μασονιά. Πάμε τσέκ εδώ, κερδίζουμε κάποια 5-6, κάποια άσο 5, κάποια άσο 2. 6-7 επίσης. Έχουμε showdown value με το Ash High. Το UTG Spiro το υπολογίζω σαν το low jack, το middle position στο... Ναι. Στο που παίζει, ναι. Και τα ranges περίπου βγαίνουν τα ίδια. Να το σκιομουνάς γελάκι. Καλώς ήρθες. Να και ο Τέο Σταμ. Ας τον τάμα θα ανοίξουμε εδώ. Αυτός εδώ έχει καλά στατιστικά. Έχω αρκετές πας μαζί, τώρα το σημειώσουμε. Ας ο βαλέ επίσης θα ανοίξουμε. Call το big blind. Σε αυτό το board προφανώς και θα βγάλω c-bet. Έχουμε gutshot και flush draw στο βαλέ βέβαια. Και μας κάνει race εδώ ο κύριος. Εφτάρια θα ανοίξουμε. Θα κάνω ένα call. Okay. Εφτάρια εδώ, θα κάνουμε ένα call. Στο ρίγα 4-2 επίσης θα κάνουμε call. Check back λέει, θα ξαναδώσουμε check. Check call θα κάνουμε στο turn. Check call με τα εφτάρια. Check call με τα εφτάρια, ναι. Εγώ θα το άφημα. Check back ας πούμε. Τι είχε ο κύριος. Άσο 10 λέει. Εδώ είναι. Ωραία πάσα Σπύρο. Ευχαριστώ. Γιατί
Αυτή την πάσα εγώ δεν θα την κέρδιζα. Γιατί είσαι. Θα τα πέταγε στο turn. Στο turn, ναι. Γιατί έχει κάνει 3-bet. Επομένως θεωρώ ότι. Ναι, ναι. Και άσο 10 σου τι θα σου κάνει 3-bet. Άσο βαλέ σου τι θα σου κάνει 3-bet in position. Άσο ντάμα σου τι. Άσο ντάμα off. Όλα αυτά θα σου κάνουν 3-bet. Γι' αυτό μου άρεσε. Γι' αυτό και σου λέω μπράβο. Ναι. Επίσης να πω ότι. Ξεκαβάρω πλέον. Δηλαδή παίζω με 100 blinds. Να το πούμε και αυτό. Και ξαναμπαίνουμε. Ρίγα 4 πάσο. Try to me again. Παίζει tour από ό,τι ξέρω τώρα. Καλησπέρα λέει ο Μουνάς Γελάκη. Πάσω τα διάρκεια, πάσω τα 6-3. Με τον τάμα 4. Δεν ξέρω τώρα αν ακούγεσαι εσύ καλά με τη μουσική, γιατί έχω βάλει λίγο μουσική να παίζει από πίσω. Δεν ξέρω καν αν ακούγεται βέβαια. Δεν ακούγεται, δεν με ενοχλεί. Α, οκ. Α, sorry, για σούτ εδώ θα κάνουμε 3-bet προφανώς. Στο button πιο... open. Ότι είναι regular, ποιο χρώμα. Το μπλε, το μπλε. Ναι, το mauve αυτό. Το σκούρ μπλε. Κάνει 3-bet το small όμως. Θα κάνουμε 4-bet εμείς. Εδώ. Και τα παίζουμε κιόλας, προφανώς. 7-3 πάσο. Μια χαρά είναι ο ήχος, λέει ο κολέγιος μας drive. Πάσω το 7-10. Ισχύει, Σάκη, ισχύει ότι τα κάνουν deep, φίλε, αλλά επειδή έχω αλλάξει το παιχνίδι τώρα, το παίζω με 100 blinds. Κόλλη μας εδώ, στον Django. Βαλέδες, λέει. Ένα flip. Να πάρουμε τη μία. Α, όχι. Καμία. Χάνουμε και τις δύο. Δεν θέλει. Η δεύτερη άνοιξε άσο. Άσο βαλέ ντάμα. Άνοιξε και βαλέ σέταρε. Εδώ θα κάνουμε ένα σίμπετ. Μισό ποτ. Και ντόγκ λέει ο φίλος μας. Ο σφιχτός. Εντάξει, θα πετάξουμε εδώ. Εδώ αν ήταν σούτι θα έκανα 3-bet με το άσο 4. 100 blinds θα παίζεις με ασόρυγα βλέπω, έτσι. Ασόρυγα σούτι, ναι. Στο zoom, ναι, ναι. Ναι. Είναι... Zoom είναι. Zoom είναι και ρίγα 7 μπορούμε να ανοίξουμε εδώ. Εσβαρνιάς από τη σκοποβολή τα έχω, ρε. Call εδώ. Θα κάνουμε σύμπετ εδώ προφανώς με τον Ρίγα. Okay, κάνει call εδώ. Οπότε πάμε λίγο παραπάνω από το μισό pot. Άσο εξπάσω εδώ. Αυτό το περνάω check εγώ. Μπράβο, έλα εδώ τι θα γίνει τώρα. Εδώ στον Ρίγα. Ναι, ναι. Μπορούμε να το κάνουμε και check. Ναι. Πάσω το 3-8. Θα πάρω άλλο ένα bet στο river και κρατήσω το pot χαμηλό σε περίπτωση που χάνω. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε και check. Ναι. Mixed είναι νομίζω και αυτό. Ρίγα σίγουρα. 5. Ρίγα ναι, 5 ναι, λέω... θα ανοίξω. Έχω delay. Να το ανεβάσω λες Δήμης. Άσο 3 σούτι θα ανοίξουμε εδώ αυτό. Οκ, στο 5-3-5 εναντίον 2 άτομα θα βγάλουμε ένα σύμπετ. Εάν πάρουμε call θα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Και παίρνουμε. Βέβαια παίρνουμε flush draw. Οπότε μπορούμε να κάνουμε είτε check call εδώ στο ψάρι. Είτε ένα μικρό bet. Θα προτιμήσω το μικρό bet. 1/3. Και εγώ bet θα έκανα εκεί. Ναι. Θα κάνουμε ένα call εδώ με το recreational. Μήπως και σετάρουμε όπως και κάναμε. Και κάνει pot bet εδώ, θα κάνουμε just call. Εδώ μας κάνει τεράστιο race.
Κάνουμε just call εδώ με το set. Εδώ πρέπει να πετάξουμε. Check λέει το ψάρι εδώ. Θα κάνω check back εδώ. Μπορούμε να βγάλουμε και bet φυσικά. Θα βγάλω ένα bet του τύπου. Ψάρι είναι το πράσινο. Ναι. Και εδώ μπορούμε να βγάλουμε c-bet με το άσο σπαθί. Στο 3-5-3 με δύο σπαθιά. Και overcard. Ναι, και δύο overcards. Και γκάτσο του τώρα. Θα πάω με overbet εδώ. Θα πάω με overbet εδώ. Και snap call, θα την παρατήσω τώρα. Σπύρω το overbet εδώ, γιατί έγινε? Για να προστατεύσω από όλα τα draw που έχει. Κάποια 6-7 σούμε σπαθιά ή κάποια 6-7 μπαστούνια. Τέλος πάντων, check θα πάμε να δούμε τι έχει. Τεσσάρια, ας πούμε, μπορεί να πετάξει εδώ επίσης. Τι ψάρι ήταν αυτό να σε κολλάρει με τα τεσσάρια? Άντε ντε. Και snap στο turn. Αυτά ευχάριστα είναι. Άνετα λέει. Βάλε, θα ανοίξουμε εδώ. Οπότε ας ανεβάσουμε λίγο το delay. Ναι, και εγώ λίγα δευτερόλεπτα μετά τα βλέπω κι εγώ. Okay, θα τα βάλω. Check εδώ. Στην delay τα βάλουμε 200. Εδώ μπορούμε να βγάλουμε ένα μικρό bet. Ένα blind. Ωραία, το έβαλα 3,5 λεπτά τώρα, θα δούμε. Λίγα 4 το πάμε πάσο εδώ. Εδώ θα κάνουμε check. Και πάσο. Πρώτα πολύ λίγο, ανοίγεις 10 δευτερόλεπτα πολλά λέω. Μπορούμε να κάνουμε ένα defend εδώ με βάλει 7 shoot it. Εναντίον του recreation αλλά τον button. Πάσο εδώ. Check back λέει. Θα κάνουμε check call το turn. Ωραία, ανέβασα λίγο τα 200 δευτερόλεπτα έχω βάλει τώρα. Delay. Και πάλι check λέει. Πάμε να μπείτε εδώ. Blocking είναι αυτό το bet. Από τι να πάρει το value? Blocking. Ή από κάποιο 6. Και να αποφύγεις την μπλόφα. Ναι. Μα πριν το είχα 150 δευτερόλεπτα, παιδιά. Θα κάνουμε check back εδώ. Στο βάλε 5 βάλε. Πάσω εδώ. Τώρα θα βγάλουμε ένα bet όμως. Πάσω το 7-2. Και check back εδώ. Εκτός. Ναι, check back εδώ. Έχουμε showdown value. Το field στο 50 GNG. Νομίζω επειδή έπαιζα πολύ 25. Δεν έχει πολλές διαφορές. Έως ελάχιστες θα έλεγα διαφορές. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα check στον Dama 12. Να κρατήσουμε λίγο χαμηλά το pot. Check call θα κάνουμε φυσικά. Εναντίον του Reg, του Chin Roll, πώς λέγεται αυτός. Το 9 δεν είναι καλή κάρτα η αλήθεια είναι. Αλλά check εδώ. Check back λέει. Check call θα κάνω στο river. Νομίζω ότι κάποιο Dama Valet, κάποιο Dama 10 θα συνέχιζε να το ποντάρει. Εδώ θα κάνουμε 3-bet με τα 8 και αν μας τα πει αυτός θα κάνουμε call. Check call θα κάνουμε στο river εδώ. Το Dama Valet νομίζω θα συνέχιζε να ποντάρει εδώ. Όπως και τον Dama Riga επίσης. Ναι, check call θα κάνω εδώ. Νομίζω έχει κάτι σε Valet 10 αλλά και νομίζω και αυτό θα κάνει bet. Εδώ σετάραμε. Πάμε να βγάλουμε ένα μικρό bet εδώ να μας τα πει αυτός. Θα κάνω call εδώ. Βαλέδες, ok. Περίεργο που δεν συνέχισε να ποντάρει. Εδώ θα πούμε και τα τελευταία που έχει. Και πάει πάσο.
Ο φίλος μας, απίστευτο. Καλησπέρα και στο Pokerland. Καλησπέρα και στον Φαρίνο. Θέλει restart το stream. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα είναι λίγο, σας φαίνεται λίγο πάλι να το ξεκινήσω από την αρχή το stream. Πάω στο 4-2 και τώρα δεν μπορώ να κάνουμε ένα defend εδώ. Κάνουμε ένα call εδώ με το 2. Ο Πεκαρίνο λέει check. Θα πάμε check και εμείς εδώ. Και έχουμε showdown value εδώ. Τριάρια. Έπρεπε να το βάλεις 3,5 να πάρεις call ο out of space. Και στο river του έπαιζε ένα link και ας folder. Μπορούσα να του δώσω και check να τα βάλει μόνο στο ρίγα. 2 shoot θα ανοίξω εδώ από το small. Επίσης θα ανοίξουμε 5-6 shoot εδώ. Πάμε να check εδώ. Και fold εδώ. Για να το ανοίξω και εγώ λίγο να το δω. Κοτάρει UTG. Ναι, όντως. Οχτάρια και πάνω θα κάνεις race Σπύρο εδώ. Όχι, τα ανοίγω όλα τα ζευγάρια. Όχι, ενώ εδώ που είσαι στο... Στα... Α, εδώ, εφτάρια, εφτάρια πλάς. Ο Λίν λέει ο 6 με έφυσε εδώ. Κάνουμε και εμείς τσέκ εδώ με τα οχτάρια, εδώ θα πάμε πάσο. Γιάννη, θα ξανακάνουμε ένα restart, γιατί όντως είναι πολύ χαμηλό το delay, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχω βγάλει 200 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε restart για να το πάρει, γιατί αλλιώς φαίνονται τα φύλλα, αν κάποιος μπει. Όπως νομίζεις και πώς θα συνδεθούμε πάλι. Όχι, όπως είσαι εσύ, δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν θα αλλάξει κάτι, πάμε να πάσω εδώ. Μισό λεπτάκι να δω. Α, ξέρω γιατί δεν το πήρε. 5-6 λέει κάποιος, ναι, στο hijack, στο full table πάντως είναι race. Ναι. Άρα και στο Zoom μάλλον racing. Έτσι λένε οι πίνακες, όχι εγώ. Ναι. Οι πίνακες που βγάζουν οι επιστήμονες. Ο Jonathan Little που τα βγάζει και ο Alexander Fitzgerald. Στο Google τα βλέπεις αυτά. Το 5-6 στο hijack είναι race. Ναι. Και στο low jack είναι fog, δηλαδή middle position. Ναι. Άρα θεωρώ ότι σωστά ανοίγεις 5-6 σούτερ. Ναι. Λοιπόν, πάμε ένα restart, Γιάννη, γιατί έβαλα delay, τώρα ελπίζω να το πάρει. Οπότε πάμε ένα restart. Επανερχόμαστε σε 3 λεπτά.